Olá, Edima. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη πέμπτη υποδρομία. Η καλή εκκίνηση ο Τζάκι Πάουερ, ο οποίο διεκδικεί την πρωτοπορία. Στο αρχαίο και ο Λέζιο Αλέξη από την εσωτερική, ο οποίο θα διεκδικήσει γι' αυτό την πρωτοπορία από τον Τζάκι Πάουερ. Στην τρίτη θέση είναι η Λαφίνα, ακόμα πιο ψηλό ο Καπετάν Βαγγέλης, με ισχυρό κέρυγο. Έχουμε μικρέ διαφορέ στον πρωτοπόρο στο ύψο των 800 μέτρων. Με τον Legend Alexi να έχει την εσωτερική, είναι ο Jackie Power, η Ραφίνα. Συνεχεία ο Καπετάν Βαγγέλης με ισχυρό και εργοκλίνα είναι ακόμα πιο πίσω στο 600. Legend Alexi, Jackie Power από την εξωτερική. Είναι και η Ραφίνα σε πολύ καλή θέση. Και ο Καπετάν Βαγγέλης, όπως βελτιώνεται τώρα τη θέση του. Περνούμε και τα 500 με τον δύο πρώτου να συγκαλπάζουν. Είναι ο Legend Alexi μαζί με την Ραφίνα. Αρκετά πιο πίσω είναι τώρα ο τρίτος Καπετάν Βαγγέλης και ο τέταρτος Ιορδανής ακόμα πίσω. Το φαβορεί ο Εργοκλής με την Ελαφίνα να κάνει επίθεση τώρα και να περνάει τον Λέτζιν Αλέξη, ο οποίος παραμένει κοντά. Συνεχίζει ο Καπετάν Βαγγέλης προσπαθεί και τώρα ο Εργοκλής προσπαθεί για αμοιβόμενη θέση. Με την Ελαφίνα να παίρνει το προβάδισμα τώρα και να προηγείται του Λέτζιν Αλέξη. Ο Καπετάν Βαγγέλης θέλει να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Η μάχη συνεχίζεται. Ο Καπετάν Βαγγέλης από την εξωτερική φαίνεται είναι δυνατό. Ελαφίνα και Καπετάν Βαγγέλης. Καπετάν Βαγγέλης. Και Λαφίνα, πιο πίσω είναι ο Λέτζιν Αλέξης και ο Εργοκλής. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα. Την Λαφίνα να παίρνει το πλεονέκτημα από τον Λέτζιν Αλέξη. Αρχίζει να καλύπτει ο Καπετάν Βαγγέλης τώρα. Και ο Εργοκλής. Ο Καπετάν Βαγγέλης θα κερδίσει την Λαφίνα, Λέτζιν Αλέξης και ο Εργοκλής.